Η Λούτον είναι από το περασμένο Σάββατο η 20η ομάδα της επόμενης Premier League. Ήξερες όμως πόσα χρόνια της πήρε για να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου? Ή ότι θα έχει το μικρότερο σε χωρητικότητα γήπεδο της λίγκας? Ή ότι στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Έλληνας ποδοσφαιριστής? Ή ότι η ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της είναι μόλις 1,5 εκατομμύριο ευρώ? Η Λούτον προφανώς δεν είναι ούτε Manchester United ούτε Liverpool, για να ξέρεις απ' έξω την ιστορία της. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ μπροστά σου, για να σε βοηθήσω να μάθεις την ιστορία της ομάδας που πριν από 8 χρόνια, όταν βρισκόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες, είχε στο ρόστερ της έναν Έλληνα, τον Σάκη Λαμπερνάκη. Έναν πλάγιο αμυντικό, του οποίου το όνομα θα θυμούνται ή και όχι, οι φίλαθλοι της Ξάνθης, του Εγάλεο και του Πανσεραϊκού. Ανεβαίνοντας κατηγορίες, η Λούτον ξόδευε και χρήματα. Όχι τίποτα τρελό, μη φανταστείτε, το ακριβότερο, το μεγαλύτερο μάλλον ποσό που ξόδεψε ήταν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Ριέκα για τον Κροάτι διεθνή κίπερ Σιμών Σλούγκα. Έχοντας παίξει με όλες τις εθνικές ομάδες της Κροατίας και συμπαίκτης παρακαλώ του Λούκα Μόντριτς, ο Σλούγκα έμεινε για 3 χρόνια στο Λούτον και η καλύτερη θέση που κατέλαβε ήταν η έκτη τη σεζόν 2021-2022. Φέτος είδε από τη Βουλγαρία τη Λούτον να ανεβαίνει στην Premier League μετά από 31 χρόνια. Τελευταίο παιχνίδι της Λούτον στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο ακόμα τυπικά δεν ήταν, καθώς η Premier League ιδρύθηκε μία χρονιά αργότερα, ήταν κοντά στην Notts County στις 2 Μαΐου του 1992, όταν και σφραγίστηκε ο υποβιβασμός της, καθώς τερμάτισε στην 20η θέση. Μία αγωνιστική νωρίτερα αποχαιρετούσε τους 11.000 οπαδούς και το πλαστικό τερέν του Kenilworth Road, νικώντας την Aston Villa με 2-0. Και μιας και αναφέραμε την έδρα της, να σου πω ότι το Kenilworth Road χτίστηκε το 1905 και διατηρείται στην ίδια ακριβώς κατάσταση, χωρίς σημαντική ανακαίνιση, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ η κεντρική πύλη που βρίσκεται στην οδό Oak Road δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση είσοδο γηπέδου, αλλά μια κλασική γειτονιά βικτοριανών σπιτιών. Από αυτά τα σπίτια όμως φτάνει στην εξέδρα όποιος μπαίνει μέσα. Τέλος, το παρατσούκλι της Λούτον είναι Hatters, το οποίο έχει να κάνει με καπέλα. Γι' αυτό διότι τη δεκαετία του 1930 η πόλη του Λούτον είχε τόσα εργοστάσια καπέλων που κάθε χρόνο η παραγωγή έφτανε τα 70 εκατομμύρια.